Λοιπόν, μετά από αυτή τη σχεδόν δύοωρη παρουσίαση, έχω την εντύπωση πως θα έχουμε ερωτήσεις. Δεν ξέρω γιατί, το διαισθάνομαι. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω... Το ακούς? Okay. Σ' ακούω. Θα ήθελα να ρωτήσω για τον κύκλο δημιουργίας. Αν επηρεάζονται μόνο οι αδελφές ψυχές ή επηρεάζεται όλος ο κύκλος δημιουργίας. Και καρμικά ή και γενικά, ας πούμε. Ναι. Από τι? Με τον τρόπο που ζούμε, με τον τρόπο που ζούμε, με αυτά που μαθαίνουμε, πώς επηρεάζεται αυτός ο κύκλος. Μην ξεχνάς ότι όλα αυτά, όλα αυτά τα δημιουργήματα, είναι δημιουργήματα της ιδίας ψυχής. Είναι η ψυχή σαν αντιπρόσωπος της πνευματικής υπόστασης, η οποία έχει την πνευματική δύναμη να κάνει τη δημιουργία. Έτσι. Επομένως, ακριβώς επειδή έχουν την ίδια συνειδητότητα, ενώνονται εδώ πέρα, ναι, επηρεάζονται. Επηρεάζονται. Και όσοι από αυτούς έχουν, δηλαδή η καρμική σχέση για την οποία μιλήσαμε, αναφέρεται στον συγκεκριμένο επηρεασμό μεταξύ δύο διαφορετικών υλοποιήσεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται και οι άλλοι. Γιατί όλα αυτά είναι δημιουργήματα της ίδιας ψυχής, επομένως είναι φανερό ότι επηρεάζονται. Όχι με τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα τη συνειδητότητα που έχει επιλέξει να έχει, που έχει η ψυχή επιλέξει να τους δώσει. Εντάξει, έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, η συνειδητότητα που έχει κάθε μία υλοποίηση λειτουργεί σαν ένα φίλτρο βάσει του οποίου οι διάφοροι επηρεασμοί ερμηνεύονται ανάλογα. Είναι η συνειδητότητα που διαφοροποιεί. Εντάξει. Άλλο το βιολογικό κουτί, αν θέλεις, ή ένδυμα, μπορεί να είσαι ντυμένος με απλά ρούχα ή μπορεί να γεννηθείς με τα ξένια ρούχα και να είσαι βασιλόπουλο. Μόνο τα ρούχα δεν έχουν μεγάλη σημασία. Απλούστατα είναι μέρος από το σενάριο που παίζει ο καθένας σε μια συγκεκριμένη υλοποίηση. Αλλά εκείνο που μετράει πάντα είναι η συνειδητότητα. Θα το δεις αυτό στο σημείο που έχουμε φτάσει τώρα, θα το παραλάβω πάρα πολλές φορές. Είναι η συνειδητότητα η οποία αποτελεί, αν θέλεις, τον τρόπο, το δυναμικό μιας υλοποίησης να σκεφτεί, να ερμηνεύσει και ανάλογα να πράξει. Και αυτό επηρεάζει τους άλλους, διότι το αποτέλεσμα διαφέρει και είναι η συνειδητότητα του καθενός από τους παρευρισκομένους, η οποία θα πάρει τον επηρεασμό και ανάλογα θα τον αντιληφθεί. Ανάλογα θα αντιδράσει. Ή θα δράσει. Εντάξει. Άλλη ερώτηση. Κοντά στο στόμα σου, είπα. Ναι, ναι. Αν κάποιος έχει ανεβάσει τη συνειδητότητά του, έλκει λιγότερο αρνητικά γεγονότα στη ζωή του? Έχει διαφορετικά σενάρια. Η συνειδητότητα του καθενός από εμάς είναι εκείνη η οποία διαμορφώνει τα σενάρια. Με αποτέλεσμα, κάθε μία υλοποίηση να έχει την ευκαιρία να μάθει από διαφορετικά σενάρια βάσει της συνειδητότητας την οποία έχει. Γιατί θα ερμηνεύσει τα σενάρια διαφορετικά. Περιπή, κάποιος πηγαίνει στο κέντρο της Αθήνας και εκεί υπάρχει μία διαδήλωση αντιεξουσιαστών. Εάν η δικιά του συνειδητότητα δεν είναι αντιεξουσιαστική, θα ενοχληθεί από αυτούς και δεν θα πάρει τίποτα πέραν του ότι θα πει τι θέλουν αυτοί και καταστρέφουν, για τι προσφέρουν εν πάση περιπτώσει. Ενώ αυτοί που είναι αντιεξουσιαστές λένε προσφέρουμε, Κύριε, την ευκαιρία για αλλαγή και επιλέγουμε τον καταστροφικό τρόπο γιατί έτσι είναι η αλλαγή, έτσι θα επιβληθεί η αλλαγή. Έτσι σκέπεται ο αντιεξουσιαστής. Μπορεί να τα σπάσει όλα για το καλό κατά τη γνώμη του. Αλλά δεν το είπε, άντε να το πει αυτό, δεν το είπε αυτό στο καταστηματάκι του οποίου καίει το μαγαζί ή σε κάποιον άλλος που δούλευε εκεί πέρα και τώρα δεν έχει πια δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι που υποφέρουν εξαιτίας τους δεν τους λαμβάνουν υπόψη.
Βγήκαν τα πορίσματα σήμερα, χθες, πάντως προσφάτως, σχετικά με αυτούς που βάλανε τη φωτιά στο, στην τράπεζα, καήκαν 3 άτομα και ένα βρέφος, το πρωτού γεννηθεί. Λοιπόν, αυτούς καλέσανε 2 άτομα, τα οποία πλέον έχουν βρει ότι αυτοί βάλανε τη φωτιά. Τώρα τους λένε, είπαμε να τους φοβήσετε, όχι και να τους κάψετε, λένε τώρα οι άλλοι. Το θέμα είναι ότι καήκανε οι άνθρωποι, πέσανε θύματα σε ένα σενάριο κάποιου που ήθελε να επιβάλλει τη θέλησή του. Βλέπετε πως ξαναγυρνάμε στο επιβάλλω την προσωπική μου βούληση απέναντι στους άλλους. Τι σου φταίγε αυτή η γυναίκα που είχε το παιδί της, θα γεννιόταν μετά από 1,5 μήνα και χάθηκε και αυτή και το παιδί της. Εντάξει. Και μακάρι να τους βρούνε και να τους τιμωρήσουν, όχι τίποτα άλλο. Όχι για να τους τιμωρήσουν, αλλά για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι τι έγινε. Δεν ήταν ατύχημα αυτό. Αυτό ήταν εμπλισμός κανονικός. Τώρα, αυτές τις μέρες, προχτές, στη Βραζιλία πεθάνανε 235 άτομα γιατί κάποιος ήθελε να έριξει μια φωτοβολίδα στο ψηλά πάνω από τη σκηνή και πήρε φωτιά το πάνω. Πηγαίνανε να βγουν έξω στην αρχή και τους λέγανε δεν θέλετε να πληρώσετε, γι' αυτό θέλετε να φύγετε. Δεν σου αφήνανε να βγουν έξω στην αρχή. Μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι πράγματι υπήρχε φωτιά, οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν αφήνανε τον κόσμο να βγει έξω. Συνέβη αυτό. Λοιπόν, θα μου πεις και αυτοί κάναν τη δουλειά τους, νομίζανε πως θέλανε να μην πληρώσουν. Καταλαβαίνεις, από αυτά βγαίνουν μαθήματα πολύ δυνατά. Και ειδικά στη Βραζιλία που αυτή την εποχή έχει αναλάβει την υποχρέωση να έχει τους παγκόσμιους αγώνες και μετά τους Ολυμπιακούς. Και θέλει να έχει μια εικόνα παγκόσμια πως είναι μια χώρα η οποία φροντίζει τον κόσμο που πηγαίνει και να διασκεδάσει και να συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις. Τώρα θα γίνει πιο δύσκολο στη Βραζιλία αυτό το πράγμα. Βλέπετε λοιπόν πως αυτό το φαινόμενο της πυρκαγιάς που κατέληξε σε εκατόμβη νεκρών, λοιπόν πως αυτό το περιστατικό θα επηρεάσει τη συνειδητότητα των Βραζιλιάνων και θα επηρεάσει επίσης και συνειδητότητα παγκόσμια των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Βραζιλία να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι τώρα μπορεί να διστάσουν. Ίσως καταλήξει σε καλύτερους αγώνες. Δεν μπορείς να έχεις ένα κέντρο το οποίο είχαν μπει μέσα 1500 άτομα και να έχεις μόνο μία έξοδο. Η έξοδος ήταν η είσοδος. Τώρα μας τα λένε αυτά. Δεν είχαν πραγματικές εξόδους. Ήταν η είσοδος, ήταν η έξοδος. Και μετά όταν πήγαν να βγουν όλοι μαζί από την είσοδο, ποδοπατηθήκανε. Και μεταξύ έξω να βγαίνουν τα αέρια και λοιπά και σκοτώνανε τον κόσμο. Έγινε μεγάλο δραματική κατάσταση, αλλά όλα αυτά είναι φυσικά σενάρια στα οποία δείχνει πως επηρεάζει τη συνειδητότητα και πως η συνειδητότητα επηρεάζει τους ανθρώπους. Συλλάβανε τους συνειδιοκτήτες αυτού του καταστήματος τώρα για δολοφονία πλέον. Γιατί αυτοί μπορεί και να καταστρεφούν. Είχαν μια περιουσία τεράστια εκεί πέρα, αλλά δεν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Θα μου πεις, φταίγανε αυτοί ή το κράτος που δεν τους είχε επιβάλει να έχουν κανονικές εξόδους. Και το κράτος θα πρέπει να μάθει από την ιστορία αυτή. Βλέπετε, αλλάζει η συλλογική συνειδητότητα που λέγεται κράτος. Βλέπετε πως ο επηρεασμός καταλήγει σε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι 235 που πεθάνανε το αξίζανε. Συνέβη όμως, πέσανε θύματα για μια σοβαρή αλλαγή, η οποία πρέπει να γίνει. Να φτιάξουν καλύτερα κέντρα. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να βγάλουν βεγγαλικά μέσα στο κτίριο αυτό, για όνομα Θεού. Ειδικά εάν οι κωδικοί κατασκευής τους επιτρέπανε να βάλουν έφλεκτα υλικά στην οροφή για ηχομονητικούς λόγους. Είχαν βάλει για ηχομονητικά υλικά τα οποία ανάψανε πολύ εύκολα. Και όλα αυτά είχαν δηλητηριώδη αέρια
πέθανε ο κόσμος, είτε από ασφυξία ή γιατί ποδοπατήθηκε. Γίνονται πολλά σφάλματα πάρα πολλές φορές και πρέπει κάποιος δυστυχώς να πληρώσει για να μπορέσουν να βελτιωθούν οι καταστάσεις. Και αυτό που συνέβη στην Muffin Bank στην Ελλάδα το 2010, που κατέληξε σε εκείνη την πυρκαγιά και τον άδικο χαμό 3-4 ατόμων, είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξει να υπάρχουν διάφοροι τρόποι να βοηθηθούν τα κτίρια αυτά για την περίπτωση που κάποιος αποφασίζει να πετάξει μια βόμβα μολότοφ μέσα, όπως θα συνέβη εκεί. Άλλη ερώτηση. Να κάνει μια προσπάθεια, Δημήτρη, να μιλήσεις και εσύ. Κάνε μια προσπάθεια, σου κάνει καλό. Η πρώτη ερώτηση. Όταν θέλουμε κάποια πληροφορία, ναι, και δεν την έχουμε βιώσει στο φυσικό μας, στη φυσική μας εμπειρία, ας πούμε, παίρνουμε την πληροφορία από το αρχείο ακάσικο, δηλαδή μας έρχεται από εκεί ή από την ψυχή? Την ψυχή. Το θέμα είναι ότι η πληροφορία, όπως λες, για να είναι πληροφορία, πρέπει να την έχεις τουλάχιστον να έχει γίνει αντιληπτή. Θα θυμάσαι όταν σας έδειξα τις συναρτήσεις που αναφέρονται στην ειδικότητα. Βέβαια δεν είχαμε το χρόνο να σας αναλύσω λεπτομερώς, αλλά η πραγματικότητα είναι, και σας το είπα, ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα συνειδητότητος. Για να υπάρξει πληροφορία πρέπει να υπάρξουν δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αποτέλεσμα της διάκρισης, που εξαρτάται από την αίσθηση, από τις αισθήσεις μας. Αλλά αυτό είναι απλώς δεδομένο. Όπως είπα, αυτό είναι τραπέζι. Μετά, τα δεδομένα αυτά για να γίνουν πληροφορία πρέπει να έχεις φτάσει στο σημείο που η κατανόησή σου να έχει δει περισσότερα από ένα τραπέζι. Να έχεις δει τη χρήση του τραπεζιού. Τρώω, διαβάζω, το χρησιμοποιώ για να βάλω κάτι επάνω και ούτω καθεξής. Αυτά όλα αποτελούν πληροφορίες. Το τραπέζι για μένα μπορεί να είναι μόνο για να τρώω. Υπήρχαν πολιτισμοί που δεν τρώγανε σε τραπέζι, τρώγανε ξαπλωμένοι. Για αυτούς το τραπέζι ήταν διακοσμητικό. Γιατί τρώγανε ξαπλωμένοι, ανάκλυντα. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπεις ότι αλλάζει η συνειδητότητα. Σήμερα οι πιο πολλοί από εμάς θέλουμε να κάτσουμε για να φάμε. Υπάρχουν όμως πολιτισμοί που δεν κάθονται σε καρέκλα, κάθονται κάτω και τρώνε με τα χέρια. Κάθονται γύρω-γύρω και μοιράζονται το φαγητό και στον κινέζικο πολιτισμό, στον κλασικό κινέζικο πολιτισμό, αν προσέξετε, όταν τρώνε με το χέρι, ουσιαστικά ή με ένα, με ένα ξυλάκι, βοηθάνε το φαγητό στο στόμα τους. Αυτό κάνουν. Βοηθάνε το φαγητό για να μπει στο στόμα τους. Εμείς πάλι θέλουμε να έχουμε πιρούνι, ξέρω εγώ, κουτάλι. Άλλοι μπορεί να θέλουν και μαχαίρι. Και το μαχαίρι τι κάνει? Όταν εγώ τρώω, τι κάνω? Με το μαχαίρι βοηθά το πιρούνι. Εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους κάποιος τρώει. Αυτά είναι πληροφορίες. Και σε κάποιο σημείο μετά αυτά τα πράγματα τα χρησιμοποιείς και δημιουργείς με βιωματική εμπειρία τη γνώση. Εντάξει. Επομένως, οι πληροφορίες για τις οποίες αναφέρθηκες είναι κάτι το οποίο το κάθε άτομο το αντιλαμβάνεται, ενώ εδώ επάνω στη διάκριση το αισθάνεται, εδώ το αντιλαμβάνεται. Κατανόηση είναι αποτέλεσμα της αντίληψης. Εντάξει. Και μετά η γνώση είναι η εμπέδωση, αν θέλεις. Για να γίνει γνώση πρέπει να περάσει μια βιωματική εμπειρία, να χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα, να τα υιοθετήσει, και η γνώση είναι αυτή. Γίνεται κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά αποτελούν τη συνειδητότητα. Για να φτάσουμε μετά από τη γνώση
στη χρήση και στην απόκτηση της σοφίας, μιλάμε πλέον για άλλες διαστάσεις. Όπως είπα, η διαφορά είναι ότι εάν εσύ σαν άτομο, σαν ψυχή, μπορείς και μιλάς με άλλες οντότητες τριγύρω του ιδίου επίπεδου, αυτό προσθέτει στη σοφία. Αλλά πρέπει εσύ να έχεις φτάσει στο επίπεδο της ψυχής, ούτως ώστε αυτή η επικοινωνία με ανώτερες διαστάσεις που γίνεται δικιά σου θα σε οδηγήσει στο φωτισμό, στη φώτιση. Εντάξει, είναι δηλαδή ανεβαίνει σε κάποιο σημείο η υλοποίηση, φτάνει το επίπεδο της ψυχής και τότε αποκτάει και γίνεται φωτισμός. Αποκτάει την ικανότητα να κερδίσει εμβάθυνση της γνώσης στο επίπεδο που μπορεί να θεωρηθεί φωτισμένη. Απλά. Τι σας λέω τώρα. Δεν είναι όλες οι ψυχές φωτισμένες. Αυτό σας λέω. Μπορεί να με ρωτήσεις αμέσως μετά. Καλά, όλες οι ψυχές είναι φωτισμένες. Όχι, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν ψυχές φωτισμένες. Και οι υλοποιήσεις τους, που υπάρχουν οι ψυχές φωτισμένες, έχουν την πιθανότητα, αν ανέβουν αρκετά και καταλάβουν αυτό το οποίο λείπει από το υποσυνείδητο, εδώ, εφόσον η ψυχή τους είναι φωτισμένη, μπορεί και αυτές να γίνουν φωτισμένες. Άλλη ερώτηση τώρα. Καλά είναι δίκαιο αυτό, γιατί αυτός να έχει την ευκαιρία να φωτιστεί και εγώ να μην την έχω. Θα την έχεις την επόμενη φορά. Κατάλαβες. Θα έρθει, θα σου δοθεί η ευκαιρία. Προσπάθησε να κερδίσεις όσο πιο πολλά μπορείς, ενώ κάνεις αυτή την ανάπτυξη. Και θα έρθει ο χρόνος να γίνεις. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος είναι καλύτερος από τους άλλους. Αυτό δεν το δέχομαι. Όπως επίσης δεν δέχομαι ότι κάποιος είναι χειρότερος από τους άλλους. Όχι. Αλλά ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί, ναι. Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι μια ιδιαιτερότητα η οποία μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να φτάσουμε και εκεί. Και όπως έχει φτάσει το ξέρει αυτό και δεν το παίρνει επάνω του. Αν το πάρει επάνω του, είναι φωτισμένος. Η απάντηση είναι νομίζει πως είναι, αλλά δεν είναι. Εντάξει. Και αυτό είναι και μια αδυναμία των πνευματικών τοποθετήσεων, ειδικά των ανατολικών επιρροών. Εντάξει. Εκεί δηλαδή πιστεύουν ότι όταν κάποιος είναι φωτισμένος μπορούν να τον βρούνε εάν μπορέσουν και βρούνε κάποιον ο οποίος ανήκει στον ίδιο κύκλο και γίνεται υλοποίηση κάποιου που ήταν φωτισμένος. Αυτό δεν είναι τόσο απλό. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εάν γίνει αυτό το πράγμα, δεν αποκλείεται να το βρούνε, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα το βρούνε. Αλλά πάντα τον βρίσκουνε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Βρίσκουνε κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει πιο πολλές πιθανότητες και μετά τον εκπαιδεύουνε. Τον εκπαιδεύουνε και μάλιστα πολλές φορές πάρα πολύ καλά και βάσει αυτού λένε ότι αυτός είναι ο διάδοχος. Εντάξει. Αλλά δεν είναι αλάθητος ο κανόνας. Εξαρτάται. Η εκπαίδευση βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι αληθινό. Ευχαριστώ. Δεν είναι αληθινό. Δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να θεωρήσουμε ότι κάτι είναι ο κανόνας. Υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί, δεν είναι μόνο ανατολικές θρησκείες. Φερρυπίν, στη Χαβάη πιστεύουν ότι υπάρχει μια ομάδα γιατρών, αρχαίων γιατρών, που όταν πεθαίνουν το πνεύμα τους ξαναγυρίζει και υλοποιείται σε κάποιο άλλο πρόσωπο και βάσει αυτού του συλλογισμού
Αυτοί οι γιατροί ζουν ακόμα μετά από χιλιάδες χρόνια. Εξαρτάται. Να μην είμαστε γρήγοροι, να πούμε ναι, αυτό είναι οπωσδήποτε. Δεν το αποκλείω, δείτε. Έδωσα αρκετή προσοχή να μην το αποκλείσω, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι όπως πολλά από αυτά τα φαινόμενα, όταν τα δεις από πλευράς διαδοχής και από πλευράς ελεύθερης βούλησης, δεν μπορεί να είναι σίγουρα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πει ότι εγώ θα σε κάνω καλά. Όποιος το πει αυτό δεν ξέρει τι λέει. Κανείς δεν κάνει καλά τον άλλον. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να συμμετάσχει σε ένα σενάριο στο οποίο αυτός που θέλει να βοηθήσει θα μπορέσει να αναπτυχθεί από πλευρά συνειδητότητας αρκετά για να κάνει καλά τον εαυτό του. Εντάξει, αλλά εκείνος θα κάνει καλά τον εαυτό του. Για μένα, με τη δικιά μου συνειδητότητα, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να υποσχεθούν ότι θα κάνουν καλά κάποιον. Κι όμως το υπόσχονται πάρα πολύ. Και μάλιστα από η αμοιβή. Ενώ αν βοηθήσεις το παιδί, τον ανιψιό σου, να αναπτύξει συνειδητότητα, θα μπορέσει πιθανότατα να βοηθηθεί να βελτιώσει τον εαυτό. Δεν σου είπα, δεν θα τον κάνει καλά, αλλά τουλάχιστον δώσει μια ευκαιρία να βελτιωθεί. Και μπορεί και να γίνει καλά, αλλά δεν θα του υποσχεθείς. Θα βοηθήσεις μόνο. Χωρίς προσδοκίες. Χωρίς προσδοκίες. Μπορείς να έχεις προσδοκίες, αλλά δεν θα του υποσχεθείς. Προσδοκίες μπορείς να έχεις. Με την έννοια θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ, θα προσευχηθώ, θα σου δώσω ό,τι έχω και από εκεί και πέρα ο Θεός μαζί σου. Όταν εγώ λέω ο Θεός μαζί σου, αυτό εννοώ. Ότι δεν μπορώ να βοηθήσω ουσιαστικά. Να σε βοηθήσει ο Θεός, γιατί Αυτός βοηθάει μέσω της ψυχής σου. Εντάξει. Δηλαδή, να μην μπερδευόμαστε.